Φίλες και φίλοι του Eternity, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα video review ενός προϊόντος, ενός hardware προϊόντος. Βλέπετε, έχουμε εδώ πέρα στο Eternity το Asus ZenBook και συγκεκριμένα το μοντέλο UX31. Αυτή είναι η συσκευασία του. Είναι ένα 13' Ultrabook από την Asus, μια πραγματικά πάρα πολύ ποιοτική συσκευή όπως θα δούμε αργότερα. Θα ανοίξουμε στην αρχή τη συσκευασία, να δούμε τι περιέχει το κουτί. Λοιπόν, βγάζουμε εδώ πέρα το πάνω μέρος της συσκευασίας και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι αυτή εδώ η θήκη. Είναι θήκη για τον ίδιο τον υπολογιστή. Βλέπετε πάρα πολύ λεπτή η θήκη και από κάτω είναι ο υπολογιστής. Αυτό εδώ είναι το ZenBook της Asus. Το βγάλουμε από εδώ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το ZenBook της Asus, πάρα πολύ λεπτό, πάρα πολύ ελαφρύ, 13,3 inches. Το αφήνουμε λίγο στην άκρη εδώ πέρα για να δούμε τι άλλο περιέχει συσκευασία. Σε αυτήν εδώ τη θήκη που βλέπετε, έχουμε δύο πραγματάκια. Αυτός εδώ πέρα είναι ένας αντάπτορας micro VGA που έχει εδώ πέρα αυτή τη θύρα σε κανονικό VGA. Υπάρχει τέτοια θύρα στο ZenBook και το δεύτερο που βρίσκουμε πάνω είναι ένα USB LAN, γιατί πρακτικά δεν υπάρχει θύρα LAN πάνω στον ίδιο τον υπολογιστή, οπότε εφόσον κάποιος θέλει να συνδέσει το notebook σε ενσύρματα στο δίκτυο, μπορεί να χρησιμοποιήσει η συγκεκριμένη συσκευή που μπαίνει σε θύρα USB. Θα αφήνουμε αυτό στην άκρη, δεν θα θέλουμε άλλο. Και εδώ τέλος, αυτό εδώ είναι ο φορτιστής, πραγματικά πάρα πολύ μικρός. Πάνω εδώ έχει και το κωδικό, το license για τα Windows 7 Home Premium που έχει προεγκατεστημένα. Αν και εμείς θα δούμε μετά που θα το ανοίξουμε τον υπολογιστή, θα δούμε ότι έχουμε βάλει Windows 8 για να δούμε πώς δουλεύει και με τα Windows 8. Πολύ μικρός ο φορτιστής, αρκετά μεγάλο το καλώδιο για να μπορείτε να το βάλετε όπου θέλετε, και αυτό εδώ παίρνει το βυσματάκι που είναι πάρα πολύ μικρό. Πάμε τώρα αμέσως να δούμε τον ίδιο τον υπολογιστή. Αυτό λοιπόν είναι το ZenBook UX31 Ultrabook 13,3 ιντσών. Όπως μπορείτε να δείτε, πρόκειται μια πραγματικά πάρα πολύ λεπτή συσκευή. Βλέπετε εδώ πέρα το πάχος στο μπροστινό μέρος είναι ελάχιστο, όπως το βλέπουμε και από το πλάι φαίνεται ακόμα καλύτερα. Ουσιαστικά η σχεδίαση θυμίζει πάρα πολύ το MacBook Air, αλλά είναι διαφορετική σχεδίαση, είναι σχεδίαση της Asus. Στο μπροστινό μέρος, σύμφωνα με την Asus, το λεπτότερο σημείο είναι 0,3 χιλιοστά. Αυτό συμβαίνει εδώ στο κάτω μέρος όταν ανοίξουμε τον υπολογιστή. Εδώ λοιπόν το λεπτότερο σημείο του υπολογιστή είναι 0,3 χιλιοστά και το πιο παχύ εδώ φτάνει τα 0,9 χιλιοστά και συνολικά το πάχος του είναι λιγότερο, ακόμα και όταν είναι κλειστός ο υπολογιστής, είναι λιγότερο το πάχος και από τα 2 εκατοστά που είναι το όριο της Intel για να έχουμε κάποιο υπολογιστής να ονομάζεται Ultrabook. Είναι κατασκευασμένο πλήρως από αλουμίνιο, όλο το μαύρο μέρος εδώ πέρα είναι βουρτσισμένο αλουμίνιο με μια έτσι πιο σκούρα απόχρωση του αλουμινίου, ενώ το υπόλοιπο σώμα, το κάτω μέρος, από εδώ βλέπετε όπως μπορείτε να δείτε, και αυτό φορτισμένο αλουμίνιο εδώ, μονομπλοκ, ουσιαστικά μονοκόμματα κομμάτια, αλλά και εδώ έχουμε να κάνουμε πάλι με μέταλλα. Ουσιαστικά ο υπολογιστής είναι όλος μεταλλικός, το οποίο βέβαια έχει και το πλεονέκτημά του, καθώς μιλάμε για πραγματικά πάρα πολύ στιβαρή κατασκευή. Η οθόνη δεν λυγίζει καθόλου, όπως μπορείτε να δείτε, και εδώ το σημείο της ένωσης, εδώ πέρα που είναι η ένωση, ουσιαστικά τα δύο σημεία εδώ και εδώ, που ενώνεται η οθόνη με το κεντρικό σώμα, δεν υπάρχει καμία έτσι αμφιβολία ότι θα αντέξει το χρόνο, καθώς είναι πάρα πολύ γερή συγκεκριμένη ένωση. Πάμε να δούμε λιγάκι εδώ πέρα στο πλάι τις θύρες που έχει ο υπολογιστής. Εδώ στην αριστερή πλευρά έχουμε μια απλή θύρα USB 2, έξοδος ακουστικών, καθώς και μια θύρα για να βάζουμε κάρτες μνήμης SD και MMC. Στην άλλη πλευρά, εδώ στα δεξιά, έχουμε θύρα USB 3, έξοδος micro HDMI, δεν υπάρχει κάποιος adapter για τη συγκεκριμένη έξοδο, θα πρέπει να τον προμηθευτείτε ξεχωριστά, και έξοδος micro VGA, είδαμε τον adapter, τον μετατροπέα νωρίτερα, υπάρχει στη συσκευασία, και τώρα εδώ πέρα είναι η θέση όπου φορτίζει ο υπολογιστής. Στο κάτω μέρος δεν έχουμε κάτι, έχουμε μονάχα το λογοτυπάκι HDMI που χρειάζεται εδώ πέρα και κάποια λογότυπα της ίδιας της Asus. Αυτές εδώ πέρα οι γρίλιες είναι ουσιαστικά για την είσοδο του αέρα στο εσωτερικό του υπολογιστή, και εφόσον κάποιος θέλει να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό του, έτσι, και να αλλάξει κάτι, αν και δεν αλλάζουν πολλά πράγματα, υπάρχουν εδώ πέρα Torx, αρκετές βίδες Torx για να μπορέσει κάποιος να τις ξεβιδώσει και να αποκτήσει πρόσβαση στο εσωτερικό.
Και πηγαίνουμε εδώ πέρα ανοίγοντας τον υπολογιστή. Βλέπετε εδώ, σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο, εδώ, έτσι φαίνεται εδώ καλύτερα, υπάρχει μια προεξοχή, η οποία ουσιαστικά υπάρχει εκεί για να μας βοηθάει να ανοίγουμε τον υπολογιστή, να ανοίγουμε την οθόνη. Μπορούμε να το ακουμπήσουμε εδώ και με το ένα χέρι να ανοίξουμε την οθόνη. Είναι κάτι που πραγματικά δεν το συναντάμε πάρα πολύ συχνά σε υπολογιστές. Δοκιμάστε, αν έχετε κάποιο φορητό υπολογιστή, να ανοίξετε την οθόνη με το ένα χέρι και θα δείτε ότι θα σηκωθεί και το κάτω μέρος, ενώ στο ZenBook δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Touchpad αρκετά μεγάλο, όπως μπορείτε να δείτε, είναι πάρα πολύ μεγάλο και ουσιαστικά δεν έχει πλήκτρα. Είναι μια τεράστια επιφάνεια και έχει ουσιαστικά χωρίζεται με αυτή εδώ πέρα τη γραμμή να σου δείξει ότι από αυτή την πλευρά είναι το δεξί κλικ και από αυτή την πλευρά είναι το αριστερό κλικ. Ουσιαστικά όλο το touchpad είναι ένα πλήκτρο και αναλόγως την πλευρά στην οποία θα πατήσουμε, το λειτουργικό σύστημα αντιλαμβάνεται ποια λειτουργία κάνουμε. Το touchpad επίσης είναι multitask και υποστηρίζει gestures τα οποία λειτουργούν και στα Windows 8. Υποστηρίζει με τα δύο δάχτυλα, μπορούμε να κουνάμε δεξιά και αριστερά. Υποστηρίζει και με τα τρία δάχτυλα πάνω κάτω, θα δούμε λίγο μετά στην πράξη πώς δουλεύουν αυτές οι λειτουργίες. Το πληκτρολόγιο πάλι είναι αρκετά βολικό, πολύ μεγάλα πλήκτρα μεταλλικής αισθητικής, δεν είναι μεταλλικά τα πλήκτρα, αλλά μοιάζουν και ταιριάζουν. Μοιάζουν πάρα πολύ με το υπόλοιπο σώμα του ZenBook UX31 και εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, άμα το σηκώσουμε, βλέπετε εδώ πέρα αυτές εδώ οι γρίλες. Εδώ ουσιαστικά είναι το σύστημα εξαερισμού. Από μέσα υπάρχουν ανεμιστήρες που σπρώχνουν το ζεστό, το θερμό αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό. Και τέλος, εδώ πέρα είναι το ηχείο, το σύστημα ηχείων του ZenBook, το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό. Και όπως γράφει εδώ και ο υπολογιστής, είναι ουσιαστικά από την Bang & Olufsen, μια εταιρεία που έχει πραγματικά πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο της απόδοσης του ήχου. Όσον αφορά το hardware, έχει Core i7 επεξεργαστή που λειτουργεί ουσιαστικά ultra low voltage επεξεργαστής, έτσι, για ultrabook, που λειτουργεί στο 1,8 GHz όταν δουλεύουν και οι δύο πυρήνες και είναι ενεργοποιημένο και το hyper-threading. Όταν έχουμε ένα πυρήνα να λειτουργεί, έχουμε ουσιαστικά τη συχνότητα να εκτοξεύεται στα 2,6 GHz, 4 GB μνήμη και 256 GB αποθηκευτικού χώρου με μορφή SSD. Τη SanDisk, πάρα πολύ γρήγορος ο δίσκος. Πάμε εδώ πέρα είναι το power button, αυτό εδώ πέρα είναι, πάνω στο πληκτρολόγιο. Φαντάζομαι παρατηρήσετε πόσο γρήγορα ουσιαστικά εκκίνησε ο υπολογιστής, ακόμα και σε από τελείως shutdown κατάσταση. Τον είχαμε shutdown τον υπολογιστή, εκκίνησε πάρα πολύ γρήγορα και σε αυτό βοηθάει και η λειτουργία Instant On, ουσιαστικά μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Asus και υπάρχει προεγκατεστημένη για να μπορούμε να εκκινούμε από stand-by πάρα πολύ γρήγορα τον υπολογιστή και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, να το δείξουμε εδώ πέρα. Τώρα πατάμε το πλήκτρο, το shutdown και κάνει ουσιαστικά, μπαίνει σε stand-by ο υπολογιστής και με το που θα το ξαναπατήσουμε θα δείτε πόσο γρήγορα ανοίγει. Απευθείας σχεδόν άνοιξε ο υπολογιστής. Τώρα τι έχουμε εδώ, αυτά είναι τα Windows 8, έτσι. Και όπως σας είπα, ουσιαστικά δουλεύει και το σύστημα του multitouch. Εδώ πέρα με τα δύο δάχτυλα μπορώ και μετακινούμε στο λειτουργικό, δεξιά-αριστερά, έτσι. Με τα τρία δάχτυλα μπορώ να αλλάζω τα παράθυρα. Επιστρέφω στο παράθυρο του Windows με το Start Menu. Όσον αφορά τις επιδόσεις του συγκεκριμένου υπολογιστή, ο οποίος είναι πανέμορφος, πανάλαφρος και έχει αυτονομία που φτάνει ακόμα και τις 5,5 ώρες. Όσον αφορά τις επιδόσεις στα παιχνίδια, για παράδειγμα, έχω εγκαταστήσει εδώ κάποια παιχνιδάκια να δείτε περίπου πώς καλά παίζουν. Όπως μπορείτε να δείτε στις οθόνες σας, το Torchlight ουσιαστικά λειτουργεί αυτή τη στιγμή, έτσι, και μπορώ να κάνω λίγο continue. Στο πάνω αριστερό μέρος έχω βάλει το Fraps για να βλέπουμε το frame rate, να καταλάβετε πάνω κάτω με πόσα frames παίζει το παιχνίδι, και φαίνεται εδώ, έτσι, είμαστε στην αρχή του παιχνιδιού, και στο πάνω αριστερό μέρος που φαίνεται ουσιαστικά το frame rate, έχουμε frame rate της τάξης των 60 καρέ, και αυτό με όλες τις ρυθμίσεις, με τη full ανάλυση εδώ πέρα της κάρτας HD 3000 να δουλεύει ουσιαστικά. Torchlight στα 1600x900 που είναι η ανάλυση της οθόνης, έτσι, με όλα τα εφέ στο μέγιστο. Παίζει μια χαρά το συγκεκριμένο παιχνιδάκι και το ίδιο κάνει και το Bastion. Το Bastion λοιπόν και αυτό εδώ, όπως μπορείτε να δείτε στα χαρακτηριστικά display, έχω full screen vertical sync on για να μην πηγαίνει παραπάνω και resolution, έχω χρησιμοποιώ την υψηλή ανάλυση που είναι η ανάλυση οθόνης 1600x900 pixels και πάμε να μπούμε λιγάκι στο παιχνίδι για να δούμε πάνω κάτω και εδώ πέρα το frame rate και εδώ φαίνεται το fraps στο πάνω αριστερό σημείο.
ουσιαστικά το παιχνίδι παίζει με 60 καρέ, όπως ακριβώς περιμένει κανείς, που είναι άλλωστε και το όριο του V-Sync, με πάρα πολύ καλά γραφικά. Ακόμα και εδώ πέρα που ουσιαστικά ο υπολογιστής είναι εκτός μπρίζας, τον έχω εκτός μπρίζας για να λειτουργεί καλύτερα. Γενικότερα βλέπετε και η οθόνη έχει πάρα πολύ καλά χρώματα. Το Bastion είναι μια καλή περίπτωση για να δούμε τα χρώματα της οθόνης. Είναι πολύ καλή η χρωματική απόδοση της οθόνης, με πάρα πολύ υψηλή φωτεινότητα. Έτσι, εδώ πέρα με τα function keys μπορώ να αυξομοιώσω την ένταση της φωτεινότητας ή να αυξομοιώσω την ένταση του ήχου, να απενεργοποιήσω και να ενεργοποιήσω το WiFi και το Bluetooth. Υπάρχουν και άλλες τέτοιες επιλογές. Αλλά επιστρέφοντας στην οθόνη, είναι πραγματικά πολύ καλή η απόδοσή της όσον αφορά στα χρώματα και στη φωτεινότητα. Απλά έχει ένα πρόβλημα, βλέπετε, ουσιαστικά με την γωνία θέασης. Λίγο να ξεφύγουμε από την βασική γωνία θέασης, αλλάζουν πάρα πολύ απόδοση, πέφτει η φωτεινότητα και αλλάζει και η χρωματική απόδοση της οθόνης. Το βλέπετε και εσείς εδώ πέρα, λιγάκι γυρίζοντας την οθόνη σε σχέση με την κάμερα. Παρ' όλα αυτά, η οθόνη έχει πολύ ψηλή ανάλυση για τις ίντσες και γενικότερα προσφέρει πολύ καλή ποιότητα σε αυτόν που βλέπει μόνος του και μπροστά, τόσο χρωματικά όσο και από πλευράς φωτεινότητας. Και σε γενικές γραμμές, αυτό είναι το Asus ZenBook UX31, ένα πάρα πολύ καλό ουσιαστικά ultrabook με πολύ καλές επιδόσεις, μεγάλη αυτονομία, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, πολύ καλή οθόνη, έτσι, και βέβαια αρκετά υψηλό κόστος, καθώς μιλάμε για ένα notebook, ένα ultrabook, ένα φορητό υπολογιστή, ο οποίος κοστίζει κοντά στα 1.400 ευρώ.